Λοιπόν, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε. Είχαμε προαναγγείλει την παρουσία του δεύτερου σε πληθυσμό Δήμου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Τους δύο μονομάχους της επόμενης Κυριακής φιλοξενούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και να καλησπερίσουμε τον πρώτο, τον κύριο Πέτρο Σούλα, επικεφαλής της κίνησης Δήμος για όλους Ελευθέριο Κορδελιό. Της παράταξης, δημοτικής παράταξης Δήμος για όλους Ελευθέριο Κορδελιό Εύασμος. Ποσοστό, καλησπέρα κύριε Σούλα, ποσοστό 32,29%, 11.116 ψήφους. Και τον κύριο Στάθηλα Βαζανίδη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Δυναμική Ενωτική Παρέμβαση, 27,40%, 9.432 ψήφοι. Μιλάμε για 108 στα 108 εκλογικά τμήματα, συμμετοχή 66,12%, καλή και η συμμετοχή. Λοιπόν, τούτο δοθέντων θέλουμε καλησπέρα, να... Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λαβαζανίδη, καλησπέρα κύριε Σούλα. Καλησπέρα. Και πάμε να δούμε τώρα, ξεκινήσω με εσάς κύριε Σούλα, πώς αποκωδικοποιείτε το μήνυμα της κάλπης της πρώτης Κυριακής. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε την τεράστια διαφορά που έχουμε στο Δήμο Καλαμαριάς, που είναι 47 με 15. Εδώ έχουμε μια διαφορά 5 περίπου μονάδων, που φαίνεται ότι είστε και οι δύο κοντά, έχετε και δρόμο να διανύσετε μέχρι το 50% συν 1. Ναι, κύριε Σούλα. Πιστεύω ότι είναι ένα υγιές ποσοστό αυτό που έδωσε ο κόσμος στις παρατάξεις μας. Κατά πρώτα, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημότες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, ανεξαιρέτως όλους τους δημότες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μήνυμά τους. Και το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο, μπορεί να είναι μικρή διαφορά, 5 μονάδες, αλλά είναι ξεκάθαρα ότι ο κόσμος, ο λαός του Δήμου μας, οι συνδημότες μας θέλουν την αλλαγή στο Δήμο μας. Θέλουν να αλλάξει η διοίκηση στο Δήμο μας. Πιστεύουν ότι 16 χρόνια παρουσίας της ίδιας διοίκησης στο Δήμο μας ίσως να κούρασε, ίσως και να κουράστηκε και η ίδια διοίκηση. Και έτσι λοιπόν, με τη διαφορά αυτή που μας έδωσαν, πιστεύω ότι το μήνυμα είναι αυτό. Ότι θέλουμε την αλλαγή στο Δήμο μας, θέλουμε αλλαγή νοοτροπίας. Μάλιστα. Κύριε Λαβαζανίδη. Και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημότες, και αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Οι συνδυασμοί ήταν πολλοί. Ο δημότης πήγε, έκανε το καθήκον του, και αυτό πρέπει να κάνει πάντοτε, διότι πρέπει να είναι συμμέτοχος στα κοινά και τα δρόμενα του Δήμου, γιατί από εκεί εξαρτάται η πορεία των πραγμάτων στο Δήμο και έχει σχέση με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του. Και πρέπει να βάλει ο καθένας το δικό του επικοδομητικό λιθαράκι σε αυτή την περίπτωση. Η διαφορά δεν μου λέει τίποτε η συγκεκριμένη, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι μικρή, αλλά θεωρώ ότι ήταν το μάξιμο των δυνατοτήτων που μπορούσε να πάρει ο συνδυασμός, διότι εμείς θα κριθούμε όλοι από τις πράξεις. Το μάξιμο λέτε για εσάς ή για τον κύριο Σούλα? Για τον κύριο Σούλα. Μάλιστα. Φυσικά το αποτέλεσμα θα αλλάξει, θα ψηφίσουν και άλλοι. Δεν θα είναι μόνο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα αλλάξουν τα ποσοστά οπωσδήποτε. Οι δημότες μας θα πρέπει να κρίνουν από το παρελθόν του καθενός, το τι έργο έχει επιτευχθεί από την πορεία του γύρω από τα κοινά. Και εμείς έχουμε το δικό μας παρελθόν, γιατί ως δήμαρχος τα 3,5 χρόνια τα οποία πέρασαν στον Καλλικρατικό Δήμο παράγαμε έργο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν στον προηγούμενο Δήμο, ο κόσμος μπορεί να κρίνει το πώς σκεφτήκαμε, το τι υποσχεθήκαμε και το τι υλοποιήσαμε. Το ίδιο μπορεί να κάνει και για τον άλλο συνδυασμό. Και ο κύριος Σούλας, από τη δική του πλευρά, ήταν αντιδήμαρχος. Ξέρει ο κόσμος ποιο ήταν το έργο το οποίο είχε κάνει εκείνη την εποχή, αν είχε κάνει οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα μπορεί να μας κρίνει από τις πράξεις μας και από τα λόγια μας, τα οποία είχαμε υποσχεθεί και αν τα υλοποιήσαμε ή όχι. Άρα πρέπει να λειτουργήσει αντικειμενικά για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Όχι για κανένα άλλο κριτήριο, έτσι. Λοιπόν, και γιατί η επιλογή να είναι, γιατί υπάρχει μια διαφορά διακριτή 5 μονάδων, η οποία ενδεχομένως να δίνει κάποιο προβάδισμα. Αυτό πώς σκέφτεστε, κύριε Λαφαζανίδη, να το αντιμετωπίσετε σε αυτή τη δεύτερη, τελευταία Κυριακή, με την οριστική απόφαση? Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε, να φέρετε κοντά σας δηλαδή τον κόσμο και τους πολίτες και από την παράταξη του κυρίου Σούλα, που ψήφισαν τον κύριο Σούλα να επιλέξουν αυτή τη φορά εσάς, αλλά και από τις άλλες παρατάξεις?
Το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει στην πρώτη Κυριακή είναι και η συμμετοχή των υποψηφίων δημοτικών σύμβουλων. Κάποιοι οι οποίοι συναισθηματικά ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Στάβρωσαν δημοτικούς συμβούλους. Έχουν το δικό τους ποσοστό. Πέρα όμως από αυτό, το αποτέλεσμα είναι αθρηστικό για να φτάσει στο 100%. Είναι και όλοι οι άλλοι συνδυασμοί το ποσοστό το οποίο πήρανε. Εμείς πήραμε το 27,5%, ο κύριος Σιρούλας το 32%, αλλά για να φτάσουμε στο 100% υπάρχουν και οι άλλοι ψηφοφόροι. Οπότε και εκείνοι κρίνουν ανάλογα με το έργο το οποίο έχει παράγει ο καθένας. Από εκεί θα μας κρίνουν και όχι από κανέναν άλλο λόγο. Και ξέρουμε ότι ζούμε σε μια μικρή κοινωνία που ξέρει ο καθένας και τις δυνατότητες του καθενός. Ο αντίλογος όμως θα ήταν ότι αυτά που λέτε ισχύουν και για την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Δηλαδή οι προσωπικές σχέσεις και δεσμεύσεις. Μπορεί κάποιος δηλαδή να σταύρωσε κάποιον εσάς. Να επέλεξε το ψηφοδέλτιο Λαφαζανίδη επειδή είχε κάποιον γνωστό του. Σωστό. Και τώρα που δεν υπάρχει η ανάγκη να του δώσει, απλά να ψηφίσει τον κύριο Σούλα. Αυτό το ισχύει οποίο... το ανάποδο δηλαδή. Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λέω αυτό το οποίο λέτε. Ωραία. Και κύριε για του δυο μας. Okay. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι αυτά σαφές, τα είναι για όλου το ίδιο. Αρκεί να μα κρίνει αντικειμενικά. Το ίδιο ερώτημα, κύριε Σούλα. Πώς σκέφτεστε να διευρύνετε αυτή τη διαφορά και να φτάσετε πρώτο στο νήμα. Κοιτάξτε. Σε μια προεκλογική περίοδο, όλοι οι συνδυασμοί λένε τα πιο ωραία πράγματα. Όλοι κάνουμε ένα διαγωνισμό ιδεών, οι περισσότεροι, ποιος θα πει τα πιο ωραία πράγματα, τα πιο σημαντικά πράγματα για το Δημότη. Το θέμα είναι να πιστεί ο Δημότης ποιος μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία υπόσχεται. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διοίκηση 16 χρόνων, κλείνει 16 χρόνια διοίκηση, η διοίκηση του κυρίου Λαφαζανίδη και έχει ένα θέατρο τη Δημοτική Κοινότητα του Ελευθερίου Κορδελιού, που επί 4 τετραετίες εγκαινιάζεται συνεχώς και ποτέ δεν είναι έτοιμο. Πώς μπορεί να πείσει δημοτικό τον κόσμο... Δημοτικό θέατρο. Δημοτικό θέατρο που κατασκευάζει με χρήματα κέντρο. Του ΕΣΠΑΝ. Πολιτιστικό κέντρο. Θέατρο, πες το, θέατρο. Όπως θέλετε πείτε. Είναι ανοιχτό, κλειστό. Μα κατασκευάζεται, άρχισε η ιδέα από το 1998 και κάθε προεκλογική περίοδο εγκαινιάζεται αυτό. Και χωρίς να τελειώνει ποτέ. Πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Λαφαζανίδης και ραδιοφωνικά την πρώτη φορά εξήγηλε «Να, τον άλλο μήνα εγκαινιάζουμε και το θέατρο» και το θέατρο ποτέ δεν εγκαινιάζεται. Ξεκίνησε, όπως είπε ο κύριος Λαφαζανίδης, πριν χρόνια να εντάξει στο σχέδιο πόλης μια περιοχή του Δήμου μας και ακόμη δεν έχει ενταχθεί αυτή η περιοχή. Για ποια έργα να μας μιλήσει, για το παρελθόν του καθενός. Εάν συγκρίνουμε την περίοδο εκείνη στην οποία ήμουν αντιδήμαρχος και δεν ήμουν ο μόνος αντιδήμαρχος, έτσι, να μην πάρω τη δόξα όλοι μόνοι μου, υπήρχαν άλλοι 2-3 αντιδήμαρχοι τεχνικής υπηρεσίας. Εάν συγκρίνουμε εκείνη την περίοδο με τη σημερινή περίοδο, ούτε στο όνειρό του θα μπορούσε να ζήσει ένα τέτοιο οργασμό έργων στον Δήμο μας. Τι να παριθμίσω. Ξεκινήσαμε ένα θέατρο. Πολιτιστικό κέντρο, η δική μας διοίκηση, σε 1,5 χρόνο τελείωσε και παραδόθηκε προς χρήση εκεί που κάνει τις συγκεντρώσεις του σήμερα ο κ. Λαφαζανίδης. Ξεκινήσαμε μία υπόγεια διάβαση και μέσα σε 1,5 χρόνο τελείωσε. Ξεκινήσαμε το στάδιο και ούτε καν κούνησε το δαχτυλάκι του, η σημερινή κούνησε το δαχτυλάκι τη σημερινή διοίκηση, να ολοκληρώσει αυτό το στάδιο. Απαλωτριώσαμε όλους τους χώρους που είναι για σχολεία, που είναι έτοιμα απαλωτριωμένοι και δεν κτίστηκε ούτε ένα σχολείο. Είμαστε στο θα. Θα κτιστεί, θα διεκδικήσουμε, για θα εγκαινιάσουμε. Για να τα θέατρα, λέτε ότι ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το θέατρο στον Εύωσμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί στο Κορδελιό. Στο Κορδελιό. Ναι. Είναι τέταρτη τετραετία τώρα που εγκαινιάζεται αυτό το περίφημο θέατρο. Και οι δημότες που μας ακούν το ξέρουν και το βλέπουν. Κάθε φορά και στο φυλάδιο του Δήμου, που τα έχω φυσικά έτσι. Ναι, είπατε, αν κατάλαβα καλά, αν το συγκράτησα καλά όμως, ότι στη δική σας θητεία ένα άλλο θέατρο. Στον Εύωσμο. Ακριβώς αυτό λέω. Δήμο του Εύωσμου. Ότι στον Εύωσμο ολοκληρώθηκε το θέατρο και εκεί δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό λέτε. Σε 1,5 χρόνο και δόθηκε σε χρήση των δημοτών. Το χρησιμοποιεί και ο κύριος Λαφαζανίδης. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Έχετε λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι αν κρίνει ο καθένας το παρελθόν του κάθε υποψηφίου και δει ποιος έχει τις ικανότητες να είναι πιο αποτελεσματικός και όχι πιο θεωρητικός σε επίπεδο μελετών, τότε σίγουρα θα προκρίνει τη διοίκησή μας. Μάλιστα. Εάν δει ποιοι είναι εκλεγμένοι στη δική μας διοίκηση, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί η επιτυχία, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν μπορεί να θεωρείται ως ενός ανδρός αρχή. Πρέπει να αποτέλεσμα συνεργασίες. Και δει ποιοι εκλέγονται στο ψηφοδέλτιο του κ. Λαφαζανίδη, θα δει ότι είναι τα ίδια πρόσωπα επί 16 χρόνια. Τα ίδια αποτελέσματα θα παράγουν.
θα δημιουργήσουν μια τεράστια χωματερή. Λέτε οι πολίτες δηλαδή πρέπει να δουν και να προσμετρήσουν τους 7 που εκλέξατε τώρα στον πρώτο κύριο και τους άλλους πόσους, τους άλλους 7. Πόσοι ακόμη θα εκλεγούν, αν εκλεγείτε εσείς δήμαρχος. Γιατί κάποιοι εκλέγονται και δημοτικοί σύμβουλοι. Συνολικά θα φτάσουμε τον αριθμό των 27. 27, μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί οι 7 πρώτοι, συν 20-27, έχει υποψηφία. Ας συγκρίνει και τα ψηφοδέλτια ο κόσμος και θα καταλάβει. Μάλιστα. Τώρα, συνολικά σε αυτά που είπε κωδικοποιημένα και λέει ο Φασανίδη, ο αντίλογος. Η δημοτική σύμβουλη. Έχετε 3 λεπτά, ακριβώς όσα έχει και ο κ. Σούλας. Ακριβώς. Οι δημοτικοί σύμβουλοι παίζουν το δικό τους ρόλο και φυσικά μόνο ο δήμαρχος δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά ένα έργο αν δεν έχει σωστούς και καλούς συνεργάτες. Δεν διαφωνώ. Δεν υποτιμώ κανέναν από τους συνεργάτες ούτε του κυρίου Σούλα ούτε τους δικούς μου. Γιατί προσπάθησε ο κύριος Σούλας να υποτιμήσει τους συνεργάτες μου. Μπας περιπτώσει ο κόσμος θα μας κρίνει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τον πρώτο λόγο πάντοτε τον έχει ο δήμαρχος, θα πρέπει να κρίνουμε και τους υποψήφιους δημάρχους. Ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Αυτό το ξεχνάει ο κύριος Σούλας. Θα μας ξέρει ο κόσμος, ανάλογα με το έργο μας, το ήθος μας, το χαρακτήρα μας, την εντυμότητά μας, την ευστροφία πνεύματος και ούτω καθεξής. Εμείς κάναμε το θέατρο. Εγώ δεν προσπάθησα να ρίξω λάσπη σε κανέναν, ούτε στις κοβαντίες. Ολοκληρώθηκε το θέατρο. Έχουν μπει πολλοί μέσα και το έχουν δει. Σε 2 μήνες θα το εγκαινιάσουμε. Λείπουν κάποια στοιχεία μέσα από το θέατρο. Είναι ολοκληρωμένο, κάποιος που θα μπει μέσα θα δει ότι πραγματικά είναι ολοκληρωμένο και θα μας ρωτούσε γιατί δεν το λειτουργείτε. Αλλά προεκλογικά έργα και προεκλογικά εγγένεια δεν κάνω. Ήταν να κάνω εγγένειο και το καπί το οποίο ολοκληρώσαμε. Δεν το κάνω, θα το κάνω μετά. Τα εγγένεια του καπί το οποίο κάναμε κάτω από την πρώην πολεοδομία. Το θέατρο που ολοκληρώσαμε δεν το κάναμε εγγένεια. Άλλα έργα τα οποία ολοκληρώσαμε όπως την μοναστηρίου. Δεν κάναμε εγγένεια. Δεν είμαστε των εγγενείων. Και ο κόσμος ξέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι κάναμε, το υπόγειο πάρκινγκ, το ΘΕΠΑΝ, πάρα πολλά έργα, αναπλάσεις, όλους τους δρόμους του Ελευθερίου Κορδελιού, γιατί έχει να μιλάει όλος ο κόσμος για τον πρώην Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού που δούλεψε. Εδώ στον νέο Καλλικρατικό Δήμο τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Πολλές οι όφυλες. Παρόλα αυτά, ξεκινήσαμε από το μηδέν, ολοκληρώσαμε μελέτες, καταθέσαμε στο ΕΣΠΑ. Και αυτά προχωράνε. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται η Αντώνη Τρίτση, η ανάπλαση της 2,5 εκατομμύρια. Το θέατρο είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα που ανέφερα προηγουμένως. Η Μοναστηρίου, ανάπλαση 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Πάνω από την περιφερειακή, αποχετεύσεις ακαθάρτων. Αποχετεύσεις ομβρίων μέσα από μια συνεργασία που είχαμε με τα Υπουργεία, με τους κόμβους οι οποίοι γίνονται. Παρόλο που προσπαθούν κάποιοι να απαξιώσουν τη δική μας συμμετοχή. Σχολεία. Ανέφερε κάτι προηγουμένως ο κύριος Σούλας για σχολεία. Μα οι ίδιοι δεν είχαν κάνει μία μελέτη για να βρούμε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε οικόπεδα, γιατί αναφέρθηκε σε οικόπεδα, τα οποία ήταν ήδη απαλωτριωμένα μέσα από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο. Δεν τα αξιοποίησαν. Και σήμερα τυχαίνει, λόγω του ότι πραγματικά δεν έγινε δουλειά σε αυτόν τον τομέα, τυχαίνει να έχουμε παιδιά σε υπόγεια στον Εύωσμο, που υπήρχαν σχολεία, που υπήρχαν χώροι για να κτίσουν σχολεία. Δυστυχώς όμως δεν ολοκλήρωσαν καμία μελέτη, μάλιστα. Δεν πίεσαν μάλλον τον ΟΣΚ ή την πρώην Ομαρχία τότε για να γίνουν αυτά τα σχολεία τα οποία έπρεπε. Και σήμερα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Σήμερα που συζητάμε, δημοπρατήθηκαν 2 νηπιαγωγεία, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το 4ο Λύκειο και το 7ο Γυμνάσιο και ολοκληρώθηκαν και 2 μελέτες από την πλευρά του ΟΣΚ, το 25ο και 24ο. Δημοτικά σχολεία και προχωράμε στην δημοπράτησή τους. Και δεν μένουμε σε αυτά. Πολλά και διάφορα τα οποία ένα προς ένα μπορώ να αναλύσω και θα τα αναλύσω στην πορεία γιατί δεν έχω τον χρόνο. Ο αντίλογος, κύριε Σούλα. Τι να πω. Προηγουμένως είπε δεν προσπαθώ να απαξιώσω κανέναν. Αυτή τη στιγμή απαξίωσε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις. Δεν κάναν τίποτα. Πριν από 2 μήνες, κύριε Τενταφυλλίδη, βλέπω μία και στους άλλους Δήμους. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εδώ ο χρόνος σας δεν μετράει, κύριε Σούλα. Ότι είσαι εκ των δύο σε Δήμους οι οποίοι συνενώθηκαν, Κορδελιό, Εύωσμος, για παράδειγμα. Ότι ο ένας είναι ο υποψήφιος από τον ένα Δήμο και ο άλλος από τον άλλο. Αυτό δηλώνει ότι ακόμη δεν έχουν ομογενοποιηθεί, δεν έχουν αποκτήσει μια ενότητα.
ως προς την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των προτεραιότητων. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει. Αυτό, αν και κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν ένα κλίμα τοπικιστικό. Τοπικισμό που δεν έχει καμία βάση. Αυτό διαδίδουν ότι εμείς θα βγάλουμε το δικό μας δήμαρχο κλπ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους δημάρχους. Συμπτωματικά έτυχε να γίνει ο Λαφαζανίδης από το Δήμο Τελευταίο Κορδελιού. Ναι. Συμπτωματικά έτυχε να είναι ο κύριος Χατζηβράτας. Έτσι έγινε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ήθελα να πω λοιπόν ότι πριν από λίγο καιρό τον κύριο Λαφαζανίδη του έφταιγε η προηγούμενη διοίκηση, παράλογα χρέη. Ξαφνικά, όταν είδε ότι δεν του βγαίνει πλέον, αλλάζει ρότα και αρχίζουν και του φταίνε όλες οι προηγούμενες διοίκησεις από πίσω. Ότι δεν κάνα τίποτα. Ήρθε σε ένα δήμο των 120.000 και ότι βρήκε ένα χωριό. Δεν υπήρχαν τίποτα. Εγώ ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, πραγματικά δηλαδή από τον κύριο Λαφαζανίδη, που όλες οι προηγούμενες διοίκησεις δεν τα κάναν όλα, δεν τα τελειώσαν όλα, για να έρθει σήμερα η σημερινή διοίκηση να κάθεται πίσω από το γραφείο και να κάνει μόνο πολιτική και δημόσιες σχέσεις. Πραγματικά συγγνώμη, δεν τα κάναμε όλα. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Ότι όσο στήχησαν τα κράσπεδα στην περιοχή πάνω από την περιφερειακή, αυτή που κατηγορείται σήμερα ότι δεν έχει έργα υποδομής, στήχησαν όλα τα έργα τα δικά σας που κάνετε στο Λευθέριο Κορδελιό. Όσο στήχησαν τα κράσπεδα μόνο. Σε όλη την περιοχή εκείνη, την τεράστια την περιοχή. Για να μην πω αυτά που είχε κάνει και ο κύριος Διονυσίου Σταμάτης στη Νέα Πολιτεία, τα κράσπεδα και τα πράσινα που γίνανε και τα σχολεία που γίνανε, 75 σχολεία στο Δήμο του Ευόσμου. Έχουμε παιδιά, λέει, σε υπόγεια. Ναι, επί 7,5 χρόνια δεν χτίστηκε ούτε ένα σχολείο. Επί 7,5 χρόνια. Και λέει, θα δημοπρατηθούν, θα δημοπρατηθούν. Τι κάναμε επί 3,5 χρόνια της διοίκησης Λαφαζανίδη. Ας αφήσουμε τις προηγούμενες διοικήσεις. Και βάλει εναντίον μου, γιατί πριν από 8 χρόνια, 9 θα έλεγα, 9 χρόνια πριν, ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας και φταίω εγώ, γιατί σήμερα ο Δήμος δεν προοδεύει, δεν πάει μπροστά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα. Είναι δυνατόν να έρχεται ένας δήμαρχος σήμερα, στο δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Βορείου Ελλάδος, και να λέει ότι δεν κάνω τίποτα, φταίει ο αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, που είναι τελευταία διοικητικών υπηρεσιών, που δεν έκανε τίποτα στο Δήμο του Ευόσμου. Τι πράγματα είναι αυτά. Έλεος πια. Να απαντήσει ο κ. Λαφαζανίδης επί αυτών και σε αυτό που εγώ πάλι το καταλαβαίνω, ότι η έμεση αιχμή, η υποδόρια αιχμή προς τον κ. Λαφαζανίδη είναι ότι πρόσεξε περισσότερο το Κορδελιό και σχεδόν καθόλου τον Εύωσμο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπατε, αλλά από κάτω αυτό φαίνεται. Δεν είπα ότι κάτι. Όσο κόστησαν, είπατε, αυτά που γίνανε πάνω. Όχι, όχι. Συγγνώμη, να κάνω μια διόρθωση, μου επιτρέπετε. Ναι, κάντε όχι, το, κάντε. Εσείς ξέρετε. Δεν μίλησα για αυτή την τριετία. Λέω, στα προηγούμενα 16 χρόνια, που ήμουν και εγώ αντιδήμαρχος. Αυτό είναι σαφές που λέτε. Δεν μπορεί κάποιος αναδρομικά να φταίει. Ναι, από όσο στήχησαν τα κράσπεδα στην περιοχή άνωθεν της περιφερειακής, στήχησαν όλα τα έργα μαζί στην ΤΕΟΣ κοινότητα, στον ΤΕΟΣ Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, σημερινή κοινότητα. Σαφές το μήνυμα. Λοιπόν, απαντήστε, κύριε Λαφαζανίδη, είναι σαφέστατες, καθαρές οι αιχμές από τον κύριο Σούλα. Παρακαλώ. Και με αυτό θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό. Παρακαλώ. Εγώ δεν απαξιώνω κανένα. Ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι στο βαθμό που το βάζει. Άλλος μικρό, άλλος μεγάλο. Και όσοι ασχολούνται με τα κοινά βάζουν το δικό του λιθαράκι. Αλλά λέω το εξής. Ο κύριος Σούλας ήταν αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας. Όφιλε για την προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Χατζηβρέτα να αφήσει από τη δική του πλευρά ως αντιδήμαρχος κάποιες μελέτες. Ήταν δικό του το θέμα. Δεν ήταν του δημάρχου του τότε. Να αφήσει κάποιες μελέτες, ούτως ώστε η επόμενη διοίκηση, όποια κι αν ήταν, ή η δική του διοίκηση, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη κατάσταση, είτε σε σχολεία, είτε σε αναπλάσεις, είτε σε δρόμους, σε κάποιες εποχές που ήταν πολύ καλύτερες. Και επειδή υπήρχαν τα οικόπεδα εκείνη την εποχή, εύκολα μπορούσαν να κάνουν μελέτη και να την καταθέσουν στον ΟΣΚ ή μέσω του ΟΣΚ να γίνουν οι μελέτες ή μέσω της νομαρχίας και να προχωρήσουν την κατασκευή σχολείων. Πράγμα το οποίο δεν το κάνανε. Γιατί, δεν ξέρω. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά μου μιλάει για τα κράσπεδα. Μπήκαν κάποια κράσπεδα, συμφωνώ, και έγιναν και κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν μια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο, μέσα από την εισφορά σε γη και σε χρήμα, ο Δήμος παίρνει χρήμα. Και αυτό το χρήμα πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά. Πουλήσαν οικόπεδα, διαμερίσματα, γιατί είχαν το κοινωνικό συντελεστή. Τι έγιναν όλα αυτά? Πού πήγανε? Και εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη.
Γιατί αυτά έπρεπε να λειτουργήσουν ανταποδοτικά. Έπρεπε να γίνουν μια αποχέτευση. Σφορά σε γη, σφορά σε χρήμα από τον νόμο του Τρίτσι. Ναι, από τον νόμο του Τρίτσι. Ήταν ολόκληρη περιοχή. Και μάλιστα πολλά οικόπεδα χάθηκαν κιόλα. Χάθηκαν από ανταλλαγές, ρημοτομούμενα, το ένα το άλλο. Εξαφανίστηκαν, ξαερώθηκαν. Πουλήθηκαν, δεν ξέρω τι. Αποχαρακτηρίστηκαν. Λοιπόν, δεν έχουν κάποιοι τις ευθύνες του για αυτά. Λέμε για έργο. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν κάναν τίποτε. Προφανώς κάτι κάνανε. Αλλά αυτό που έπρεπε να κάνανε δεν το κάνανε σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιοι θα πάμε που είχαν τώρα... τις ευθύνες. Κατανοητό, μην προσπαθούμε κατανοητό. Να μεταφέρουμε τα, πούμε, τα βάλει σε κάποιους άλλους. Θα έχουμε άλλα 15 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση. Ήδη σιγά σιγά προσεγγίζουμε και έχουμε βέβαια στο μυαλό μας και τη συζήτηση που κάναμε πριν από τον πρώτο γύρο και εκείνες τις καταγγελίες που έγιναν και από εσάς, κύριε Σούλα, νομίζω, για εκείνο το χώρο με τη χωματερή μέσα. Προέκυψαν κι άλλα. Προέκυψαν κι άλλα τώρα. Πεδίο δόξης έχουμε... λαμπρός συζήτησης. Θα τα θέσουμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μηνύσεις λοιπόν... κατά του Αντιδημάρχου Καθαριότητος για ρήπανση του περιβάλλοντος. Εδώ έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν θα, όμως... θα λέξουμε, θα αντιλέξουμε θα δούμε και αυτά, όλες γιατί... οι απόψεις. Λοιπόν, να πω, από να πω κάτι. Όχι, μισό, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό. Διαφημιστικά μηνύματα. Η συζήτηση αναμένεται λίαν ενδιαφέρουσα. Μπαίνουμε τώρα στο ψαχνό. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.